σας κάνετε άρτζε εδώ καλώς ορίστε σε ακόμα ένα επεισόδιο του με που αλλού στο FC24 Λοιπόν έχει φτάσει η μεγάλη στιγμή Πρώτη φορά στο προηγούμενο επεισόδιο έκλεισα πριν τελειώσουμε την Deadline Day Γιατί για όσου δεν το είδατε και ντροπή σα όπως κάθε φορά ε, Ο Ρέιτσο Μέρτα αποτελεί παρελθόν ένα αρκετά controversial παίχτης για την ΑΕΚ Αυτή η μεγάλη μεταγραφή που ήρθε πριν δύο καλοκαίρια με σκοπό να αλλάξει το επίπεδο της ελληνικής ομάδας Σω το πρώτο splash που κάναμε σε αμυντικό παίχτη δεν βγήκε δεν βγήκε. Και έτσι η λειψία μα δίνει μια σανίδα σωτηρία, αγοράζοντά τον για 28 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον το θησαυροφυλάκιο τη ΣΑΕΚ έχει ε, πάρει ένα σημαντικό boost. Και μπορούμε να φέρουμε έναν center back. Καθώ αν πάμε στο team management, βλέπετε ότι πλέον η αμυντική μα γραμμή έχει μουκουντί και χατζιδιάκο. Και αν δεν είχα πραγματικό σκοπό να κάνω σοβαρό run στο Europa League, θα με πείραζε να μείνουμε με κουτί και χατζιδιάκο, γιατί ο χατζιδιάκο είναι αυτό που λέμε dependable, ένα πολύ αξιοσέβαστο και αξιοπρεπή παίκτη, που υπό άλλε συνθήκε θα μπορούσε να είναι βασικό στην ΑΕΚ. Απλά πιστεύω ότι αυτή τη σεζόν, και το βλέπετε κοιτώντα και τα overall που σχεδόν όλα φτάνουν ή και ξεπερνάνε το 80 στη βασική δεκάδα. Ε, απλά φέτο, ναι, νομίζω ότι δεν είναι σωστό το timing. Αν πριν κάνα δύο χρόνια, κανα, στην προηγούμενη σεζόν, α πούμε, ο χατζιδιάκο ήταν για βασικό, δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι πλέον χρειαζόμαστε βασικό παίκτη. Όπω βλέπετε, το βασικό μα κενό είναι στη θέση του αριστερού. Σέντερ back. Θέλουμε κυρίω έναν αριστεροπόδαρο πόδαρο ε, center back. Παρ' όλα αυτά, δεν θα κολλήσω εκεί, γιατί ο Κέμπ, ω αλλαγή, που είναι ο αριστερό παίκτη, μα έχει κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του. Θα κοιτάξω λοιπόν την καλύτερη επιλογή που μπορώ να έχω. Οπότε, θα ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο πηγαίνοντα στο transfer hub και κοιτώντα, ε, παιδιά, τι γίνεται με τα center back. Λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ ένα νέο έτσι ε, transfer list με παίκτε που μα ενδιαφέρουν. Υπάρχουν παίκτες από τα παλιά όπω ο Πελμάρ, ο Στεργίου και ο Σεντζούστ. Ο Στεργίου με έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτητά του. Το 87 pace, 73 defense και 83 defending και 80 physical είναι από τα στοιχεία που μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι αρκετά νέο σε ηλικία. Και Περίπου τα ίδια ισχύουν για τον anti Τη Acer νομίζω ο Πελμαρτ μ' αρέσει ακόμα πε, περισσότερο. Λίγο πιο μεγάλο, αλλά 87 pace, 75 dribbling, το οποίο μου αρέσει πολύ στου αμυντικού, με 73 defending και 83 physical. Και ο Πελμαρτ είναι μια φανταστική ε, επιλογή και για τώρα, αλλά και για το μέλλον. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, σα έχω δώσει μια υπόσχεση και θέλω να στη τη χαλάσω. Θέλω να πάω για ένα μεγάλο center back. Θέλω να χαλάσουμε λεφτά. Θέλουμε, θέλω να πάρω κάποιον που να είναι 80 τουλάχιστον overall. Δεν θέλω να έρθει κάποιο που. Θα είναι λίγο σαν το Τζόμερτ χωρί τι πολλέ γκάφε. Τέλο πάντων, που έκανε συνέχεια αυτό ο, ο πρώην παίκτη μα, ευτυχώ. Ε, θέλω να είναι ένα παίκτη που να έρθει και να είναι upgrade. Να το νιώσουμε σαν upgrade. Οπότε οπότε πάμε να δούμε την ε, αρχική λίστα. Πελμάρτ, Σεντζούστ, ο οποίο είναι πάρα πολύ καιρό στον transfer list και επιτέλου φαντάζει σοβαρή περίπτωση. Ο Σεντζούστ μόλι τώρα φεύγει από τη λίστα γιατί η Sporting Lissabon δεν θα τον πουλήσει, μια και είναι πολύ σημαντικό για το club. Κρίμα. Ε, ο Τιάνκο Τζαλό, κι αυτό είναι ένα παίκτη που συζητήθηκε για μα πέρυσι το καλοκαίρι. Φανταστικά στάσιμα 85 pace, 80 defending, 82 φυσικά. Νομίζω ότι το pace είναι σημαντικό για μένα. Ο Μαλόγκ Σάρ τον ξέρετε. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με τη Βερόνα για μεταγραφή και θα είναι μια αρκετά φθηνή λύση. Δεν ξέρω βέβαια αν ανοίξει αυτό το level του μεγάλου upgrade. Ο Εστέβε, ο οποίο είναι ο μόνο νομίζω από του παίκτε που είναι κάτω από 80 overall που θα μπορούσα πραγματικά να σκεφτώ, γιατί Γάλλο 23 ετών, πολύ μεγάλο ταλέντο στην πραγματικότητα, άριστα το από πόδαρο, πολύ ψηλό 6'4, 80 physical 77 defending, λίγο το pace ε, μα τα χαλάει, αλλά γενικά καλά stats και πάρα πολύ τρελό potential. Οπότε και ο Εστεβί είναι μια επιλογή. Και ο Ζαμπάρνι επίση. Ε, τον ξέρω από το μάνατζερ. Αρκετά καλό ε, ποδοσφαιριστή. Αγωνίζεται στην Κρεμονέζε σε αυτό το career mode. Ο Ακέ. Να σα πω παιδιά την αλήθεια. Όταν τον είδα να τον λέτε στα σχόλια, είπα ναι. Τύπου έκλεισα. Δεν, δεν είχα αμφιβολία. Θέλω να πάρω τον Ακέ. Το μυαλό μου ήταν στον Ακέ. Αυτόν ήθελα. Να φέρω στην ΑΕΚ, αλλά δυστυχώ παιδιά, ο Ακέδια διαπραγματεύτηκε με την Άρσενο και με την Άιντραχτ και κατέληξε στην Άιντραχτ. Αν θυμάστε, έπαιζε στη Λάντς, το οποίο θα βγάζει και πάρα πολύ νόημα, είμαστε μια ομάδα που είναι πάνω από τη Λάντς στο πρωτάθλημα. Θα προσφέραμε λοιπόν αυτή τη θέση την παραπάνω, είναι και αριστεροπόδαρο, 30 ετών, καλή ηλικία για να έρθει να παίξει ένα-δύο σεζόν και να είναι τίμιο. Παίζει και left back, ήταν μια καλή περίπτωση. Ο Νάιθανα και δυστυχώ από ό,τι βλέπετε εδώ έχει πάρει μεταγραφή. Οπότε και αυτό φεύγει εκτό ε, λίστα. Ο Αμπακάρ Σιλά και αυτό μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Τον βάζω περίπου στην ίδια κατηγορία με τον Μπελμάρ. Με διαφορά την αριστεροπόδαρο. Ιβοριανό, ε, γρήγορο. Πολύ καλά stats τουλάχιστον με βάση το summary που βλέπω εδώ. Έχει short pass, strength ε, και sprint speed, speed που είναι τα βασικά πράγματα που θέλω. Ε, ε, αλλά δεν έχει full scouting report και δεν μπορώ να πάρω τον gamble. Αλλά ευχαριστώ όσου μου τον προτείνατε γιατί μπαίνει σίγουρα στη λίστα για το καλοκαίρι και 6 foot 2, και αυτό πολύ σημαντικό. Οπότε, οπότε, νομίζω ότι καταλήγουμε σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίχτη αυτή τη στιγμή. Γιατί κοιτώντα αυτή τη λίστα, και αυτή είναι η τελική λίστα που έχω καταλήξει, νομίζω ότι οι μόνοι δύο που εν τέλει είναι σοβαρέ περιπτώσει γιατί έχουμε πει εξαιρείται ο Σεντζού δεν φεύγει. Ο Πελμάρτ εξαιρείται και ο Στεργίου δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ο Ζαμπάρνι επίση εξαιρείται, ούτε αυτόν τον θεωρώ ακόμα έτοιμο. Α πούμε ότι και Εστε, εξαιρείται και, και ο Εστέβε για να τον βγάλουμε και αυτόν. Ο Μαλόνξαρ Σάρ φεύγει από την κουβέντα γιατί ναι, εξαιρείται και αυτό. Οπότε ο Σιλε επίση. Οπότε μένουμε με Μεντίνα και Τζαλό. Έναν από του δύο. Είτε Μεντίνα είτε Τζαλό. Ο Μεντίνα βέβαια θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν ξέρω αν έχω. Για να πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια. 49 εκατομμύρια έχει η και ο Μεντίνα έχει βάλει 40. Άμα συντηρητικό έτσι player swap, δηλαδή ο Ελιαμίγ π.χ. Έτσι για να κόψουμε κάτι λίγο. Ο Ελιαμίγ... και 38 εκατομμύρια. Θέλουν 52 εκατομμύρια και τον Ελιαμίγ, δεν έχουμε τόσο λεφτά. Εμ... Εντάξει, αυτή θα είναι τριλή μεταγραφή. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που θα χαλάσουμε και δεν ξέρω αν είναι η σωστή επιλογή. Είναι υπερβολικά πολλά τα χρήματα. Αλλά ο Μεντίνα, ο Μεντίνα είναι στο όριο που είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν θέλω ένα τέτοιο παίχτη. Είναι πολύ ψηλό το αερό 84 και φτάνει στα όρια του πολύ ανρεαλιστικά. Ακόμα και για αυτό το career mode με τα λεφτά που θα κοστίσει. Παρ' αυτά είναι Αργεντίνο αριστερό Νομίζω ότι έρχεται να ταιριάξει τέλεια στην ομάδα αυτό ο παίκτη. Και αν όχι τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Είναι. Μου φαίνεται σαν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. No brainer, με όλα τα stats που έχει, αρκετά καλό pace, λίγο πιο κοντό, έτσι θα είναι καλό partnership με τον Mukudi. Για να δούμε, 40 εκατομμύρια Sellon Close και τον Elia Mig. Δεν θέλουν Sellon, παιδιά θέλουν 50. Τυπικά 50 υπάρχουν, δηλαδή. Τυπικά μπορώ να δώσω 50. 45 και τον Elia δεν πάμε πιο πάνω. Ε, παιδιά, 50 δεν δίνω. Ε, εντάξει, συγγνώμη, άκη Δηλαδή, θα δώσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, θα δώσουμε 50. Αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή για να δώσουμε 50. Ε, θα κάνω άλλη μια, φορά, άλλη μια φορά την προσφορά με τα 45. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώ, παρότι αυτή η περίπτωση μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία με το Φαγκούντο Μεντίνα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. 47. 47. Είναι πάρα πολλά ρε γαμότο. Δεν ξέρω έτσι. Λίγο για το, για το πώ θα το πω. Είναι, 47, Παναγία μου. 46. 46. Ό, oh, τα βρήκαμε. 46 εκατομμύρια για το Μεντίνα. Συντονέλια, Μίγκ. 84 overall, 26 ετών. 6 foot αριστεροπόδαρο. 73 dribbling, 72 passing, 83-82 το defending και το physical. Εντάξει, πολύ καλά stats. Α κάνουμε, βέβαια, και μια πρόταση για τον Τζαλό, παιδιά. Ε, Α κάνουμε και μια πρόταση για τον Τζαλό, γιατί και αυτό έχει πολύ καλά stats. Α πάμε και για τον Πορτογάλο. Εντάξει, ξέρω ότι ο Μεντίνα. Θα είναι περίπτωση άρα, αλλά είναι πολλά ρε, γαμάτο, Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Μεντίνα. Δεν νομίζω ότι, σαν ΑΕΚ, είμαστε. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε τώρα γιατί. Να δώσουμε τον Ελιαμίγκ, γιατί είναι στι διαπραγματεύσει άλλε. Ε, για να πάμε με μια αρχική πρόταση των 18 εκατομμύριων ευρώ. Θέλουν. Οκ, okay, Αντούνα. Remove. Δεν θα δώσουμε Αντούνα. 18 πάλι. Ναι, οκ, okay, μόνο 18. Παιδιά, νομίζω ότι όσο και αν θέλω το Μεντίνα τα λεφτά που θα μείνουν τώρα θα πάνε για τι μεταγραφέ του χρόνου και του χρόνου σκοπεύουμε να ενισχυθούμε πραγματικά. Νομίζω, νομίζω ότι είναι υπερβολικά τα χρήματα για το Φακούντο, παιδιά. Όσο κι αν μ' αρέσει αυτή η περίπτωση παίχτη, νομίζω ότι ο Τζαλό βγάζει πολύ νόημα. Προχωράμε λίγο το Transfer Deadline Day πριν πάω να αποφασίσω εν τέλει και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει interest για τον SAR και ο Τιάγκο Τζαλό και ο Μεντίνα με ενημερώνουν ότι θέλουν να διαπραγματευτούν. Την προσφορά. Η Crystal Palace έρχεται για τον Αντούνα, αλλά όπω ξέρετε, ο Αντούνα φέτο δεν υπάρχει περίοδο να φύγει. Ο ρόλο του ως αντικαταστάτη του Νουάμα είναι ακριβώ αυτό που χρειαζόμαστε. Περνάω λοιπόν ακόμα μια ώρα και πρέπει να γίνει η απόφαση. Πρέπει να πάρθει η απόφαση. Η Λασπάλμα στέλνει τον Μπάλντοκ. Δεν έχω ανάγκη αυτά τα λίγα εκατομμύρια που θα μου δώσει η Λασπάλμα και θα αρνηθώ και την προσφορά τη Κρίσταλ Πάλα. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Και άρεγα, όσο και να θέλω, μου αρέσει και που είναι Αργεντινό. Μου αρέσει γενικά να παίρνω Αργεντινού παίκτε, ξέρετε γιατί προφανώ. Αλλά ο Τζαλό έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο. Του βγάζει πάρα πολύ νέμο αυτή τη μεταγραφή. Τουλάχιστον για τώρα και μπορούμε το καλοκαίρι να κινηθούμε για Μεντίνα. Αν π.χ. ο Τζαλό δεν βγει, δεν ξέρουμε αν θα γίνει και με τον Μουκουτήλ. Δεν είναι ότι η μία μεταγραφή ακυρώνει την άλλη. Ο Μεντίνα είναι μια καλή περίπτωση. Είναι τρελά λεφτά. Νομίζω ότι θα με χαλάσει να πάω τώρα και να δώσω τσα λεφτά. Ναι, νομίζω ότι δεν θα με τρελάνει πολύ ιδέα να δώσω 40 κάτι εκατομμύρια για ένα μυθικό τώρα σαν Οπότε, Τιάκο Τζαλό πονάει λίγο αυτό. Αλλά εσύ η επιλογή μου. Λοιπόν, θα του βγάλουμε τον bonus, 39.000 μισθό θέλει, που είναι πολύ τίμια λεφτά. Δηλαδή και σε μισθοδοσία θα βγει ευθυνό. Και παίρνουμε τζαλό που είναι παιχτάρα. Και μένουν και 30 εκατομμύρια να προσθεθούν στο μπάτζε του χρόνου. Και του χρόνου μπορούμε να χαλάσουμε πολλά λεφτά, παιδιά. Ε, εντάξει, είναι μια μεταγραφή που πιστεύω ότι είναι και καλύτερο. Δηλαδή και στα stats μου φαίνεται πιο ωραίο από τον Τσόμερτ. Οπότε φέρνουμε τον τζαλό στην ΑΕΚ να κάνει παρέα στο Μουκουντή. Τι Άγκο τζαλό, καλώ όρισε. Φεύγει από τη Λίλ, έρχεται στην Ένωση. Νάτ λοιπόν μεταγραφή. Τον περιμένουμε εδώ στα γραφεία τη ε, ΑΕΚ. Είναι, είναι μια καλή μεταγραφή, είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Τον ε, περιμένει και εδώ ο Βέγκα να τον καλωσορίσει. Τι άγκο τζαλο, Νομίζω κάνει το upgrade στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη όλοι μα ε, στην Ένωση. Και ναι, ο Μεντίνα βρέθηκε κοντά. Αλλά εν τέλει ο Μολυθανή αποφάσισε ότι είναι τρελό αυτό το ποσό. Δεν μπορούμε να το δώσουμε για ένα center back τουλάχιστον σε αυτή την χρονική περίοδο. Οπότε, ναι, με το νούμερο 20 στην πλάτη, ο Τιάκο Τζαλό είναι επισήμω ο αντικαταστάτη του Εράι Τσόμερ. Η Arsenal, εντάξει, θέλει τον Πινέδα. Ε, εντάξει, μπορούμε να φτάσουμε κοντά και 40 εκατομμύρια έτσι, αλλά φίλε Ορμπελίν. Εντάξει, είναι πολύ tempting η Arsenal, το ξέρουμε, αλλά είναι deadline day. Μην μα το κάνει αυτό. Reject. Λοιπόν, μια ώρα πριν τη λήξη τη deadline day, λοιπόν, με την Nike να έχει κάνει την κίνησή τη, πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Ο Ιουσούφ από τη Φαλμικάου στη Μίτελσμπρο για 26 εκατομμύρια. Η Μίτελσμπρο δεν αστείευε σε αυτό το καρύμα. έχει αρχίσει να χτίζει ωραία ομάδα. Αυτέ είναι οι μεταγραφέ που είναι γίνει προ το παρόν. Ο Μέιτε στην Οζέρ τον κλείνει ελεύθερο για του χρόνου. Βαντεβαίνω, Αρέζο στη Λέντ. Καλή μεταγραφή για, τη γαλλική, τη γαλλική ομάδα. Ο Πελεγκρίνη στην Αστον Βίλα. Ο Άβιλα του Άγιαξ πηγαίνει στην Γκέγκ αυτέ οι μεταγραφέ που έχουν γίνει προ παρόν. Ο Ροβέλα στην Τότρα με 68 εκατομμύρια και αυτή είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Έχουμε κάτι άλλο, ο Igor στην uh, Paris Saint Germain. Τον Ήγκορ, παιδιά, όταν τον είδα στην Νέα ήταν uh, με διαφορά ο μέρο που το στο γήπεδο τη uh, Brighton. Τέλο πάντων, έπαιξε, αρέσει πολύ αυτό που του πολύ καλό αριστερό πόδι. Ε, uh, Ίσως να το σκεφτώ και εγώ. Τέλο πάντων, τώρα είναι αργά τον πήρε η Παρή. Ο Μπόνου η Τζέλση, okay, γιατί για εκατομμύρια. Τον Τόρκου τη Μπάγκερ Μονάχου κλείνει ιδανικό πανάθηνα για τα αριστερά μπάκου. Διακητέ τη λειψεία. Την uh, την ξεκλήρισαμε λίγο την άμυνα τη Λίλη σε αυτέ τι μεταγραφέ. Ο Σάρδαν στην Ελλάδα Βερόνα. Αυτά είναι που έχουν γίνει προ το παρόν στο Deadline Day. Να σου εδώ ο Τάλμπι, ο κλείνει για την Ελλειών. Και γενικά οι μεγάλε μεταγραφέ είναι περίπου όπω τι ξέρετε. Δηλαδή ο Πέδρη στην Παρία δεν ξέρω αν έχει προσθεθεί κάτι τον Ιανουάριο. Ο Χόιλουν στην Άστον 92 εκατομμύρια. Μαρτίνε στην Πάγεν. Ο Κόκτσου στην Πάγεν. Ο Κιμιντζάε το ξέρω. Ο Γκβάρδιολ, πήγε στην Newcastle, Αυτό Οκ, okay, λίγο τρελό. Ο Μπαλόγκουν στη Άρα τον χάνει τον Μπαλόγουν, η Μονακό. Ο Γκάρτες United. Επιτέλου μια μεταγραφή που λίγο αδυν... δημιουργεί αδυναμία στην Παρή. Ο Γουαχή στην Τότεναμ. Ο Νεϊμάρ στην Τζέλση. Η Τζέλση τι φας θέλει να, ξε... να ξεκληρίσει την Αλχιλάλ. Η Τζέλση έχει πάρει και Νεϊμάρ και Μπόνου Οκ, okay, ο Νεϊμάρ παίζει στην Τζέλση παιδιά σε αυτό το career mood, Μαζί με τον Ουπαμεκανό. Ε, ο Φαρία στην Ατλέτικο Μπιλμπάο. Οκ, okay, άμα δεν ήταν ε, Αργεντίνο, θα ήταν μεταγραφάρα. Άμα ήταν Ισπανό, τέλο πάντων. Ο Μάουντ στη Μίλαν, Βάσκο καλύτερα. Ο Διόγκο Κώστα στη Λεβερκούζεν. Έχουν γίνει ωραίε μεταγραφέ, ε, μεγάλε μεταγραφέ και ορισμένε από αυτέ όντω ωραίε που είναι σπάνιο για το FIFA. Ο Σούταλο στην Νότιχαν Φόρεστ και ναι, ο Φοφανά πίσω, πίσω, στην Ευρώπη, πίσω στη Γαλλία, συγγνώμη και στη Μονακό. Έτσι, Νάλβαρε στην Παρσελώνα. Αυτά. Αυτά. Ωραίε μεταγραφέ, δυνατέ. Έχει γίνει χαμό λίγο. Μπαντιασίλη, σαν τρενέ. Και με το τέλο του Deadline Day, η Ένωση θα υποδεχτεί την ομάδα τη οποία παραλίγο να αγοράσει τον καλύτερο τη παίχτη στην Οπαπαρίνα. Α, έκανα δύο νη λοιπόν στο πρώτο match για σήμερα, σε ένα επεισόδιο που. δεν ξέρω αν μετριέται για intro όλο αυτό που έγινε πριν, αλλά αν μετριέται για intro, έχει ιστορικά το μεγαλύτερο intro νομίζω σε αυτό το career. Τέλο πάντων, μεταγραφέ ήταν, ναι. δεν νομίζω να σα χάλασε. Οπότε, ναι. Ike εναντίον Nis για τον πρώτο αγώνα του σημερινού επεισοδίου. Συνοπαπαρίνα για το πρωτάθλημα Γαλλία. Ταβάρε στο Βίρμαν για την πρώτη προσπάθεια τη Nis. Ο Μουκουντή αποσοβεί τον κίνδυνο σε πρώτο χρόνο. Ο Ταβάρε πάει να βγάλει ένα σέντρο Μουκουντή και κρατάει την μπάλα μέσα. Φανταστικό ο Μουκουντή. Επισήμω πλέον χωρί τον Τσόμερτ. Στο ρόστερ είναι χωρί δεύτερη σκέψη. Ο ηγέτη τη άμυνα. Και αυτή η προσπάθεια του Μουκουντή έχει δημιουργήσει μια τεράστια επίθεση για την Ike με τον Νουάμα. Να μην μπορεί ούτε ο ίδιο να πιστέψει ότι έχασε αυτή τη φάση, αν είναι δυνατόν. Καμπρέρο μου, κουντί κλέβει υπέροχα. Κλέβει ξανά υπέροχα, αλλά τώρα θα κάνει το πρώτο του λάθο για σήμερα. Σερβίρει τον Τανίλο. Τον ματιάσαμε, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό. Ρε μου, κουντί. Ρε μου, Έχει κάνει ένα πολύ καλό παραλίγο μισάωρο. Αμυντικά. Μερικέ από τι πιο έτσι ωραίε επεμβάσει που έχω δει και. Εντάξει, τώρα πόσο μπορώ, πόσο μπορώ, μπορώ να κατηγορήσω τον μου για αυτή την πάσα, εγώ φταίω. Ε, σερβίρουμε στον Τανίλο. Ε, αυτό σερβίρει στο λαμπόρτ και είναι το 1-0. Πινέδα πιέζεται από όλου και από τον Ντανίλο θα κρατήσει μπάλο μεξικανό. Πετάει για τον Νουάμα και απέναντί του τον Ταβάρε. Θέλει να συγκλίνει ο Νουάμα. Αυτό θα κάνει. Έχει στη Βλέπει το Γιακουμάκι. Είναι πολύ καλή η πάσα του Νουάμα. Γιακουμάκι σε πολύ καλό σημείο είναι το 1-1. Μια φανταστική προσπάθεια του Νουάμα. Έχει χεσοφαρίσει. Πολύ καλό και το ραν του Αλμέιδα... Του Πινέδα εκεί, συγγνώμη. Μπερδεύω του τρίλου, παιδιά. Δεν φταίω εγώ που έχουμε πολλού αυτή την περίοδο. Ε, πολύ καλό και το ραν του Πινέδα. Που τράβηξε πάνω του και η πάσα του Νουάμα όλα τα λεφτά κοιτάξτε το Πινέδα. Δημιουργεί διάδρομο. Και ο Γιωκουμάκη έκανε πολλή δουλειά από εκείνο το σημείο. Δεν είναι ένα εύκολο τελείω αυτό. Παίρνει χρήσμα βασικού και πήθη ξανά. Είναι η αλήθεια. Ένα-ένα. Είναι Μάρκο. Έχει πατήσει περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρε ο Βάσκο ο Μουκουντή. Θα διώξει ελέγχο για πολύ μπαλά. Είναι στο Ταβάρ. Έχετε ο Χατζιδιάκο Θα βρει χώρο για σου την Δεν δυσκολεύει και πολύ ο Τραγκόφσκι παρότι ήταν τυφλό. Το χτύπημα. Τσιμίκα τώρα θα ανεβάσει την μπαλά. Πάει να παίξει για το Βέγκα, τραγική πάσα του Τσιμίκα. Εδώ, πολύ μεγάλο το λάθο και ο Κολεόσο τώρα. Με χώρο, ο Χατζηδιάκο καλείται να κλέψει. Θα το κάνει, όχι για πολύ. Κολεόσο με τα κουνάκι στον Βίρμαν γιατί πιέσει για το Χατζηδιάκο. Λαμπόρτ, εκείνο με Ντίνο, ο οποίο ανοίγει τον Μπουάνκα. Πάλι ο Ντραγκόφσκι. Παραλίγο assist για την παραλίγο μεταγραφή μα. Δεν τη ανοίγεται με την μπάλα από την ανάποδη πλευρά. Προσπαθεί ο Βέγκα να πιάσει την πλάτη τη άμυνα τη Νι. Δεν θα είναι εύκολο τώρα ίσω. Δεν ξέρω αν είναι offside ο Μεξικανό. Μάλλον δεν είναι. Όχι είναι. Τελικά είναι. Για τον Ζήγε. Ζήγε. Για το Βέγκα είναι εξαιρετική πάσα του Ζήγε. Ο Βέγκα με πολύ χώρο στο 90. Δεν να κλέψει την νίκη. Αλέξη Βέγκα μετά από μια πολύ ωραία σύστη του Μαροκινού. Του Χακίμ Ζήγε. Η ΑΕΚ της, τριπλασιάζει τα τερματά τη. Τριπλασιάζει του πόντου τη. 2-1 λοιπόν θα λήξει το παιχνίδι. Με τον κόλ να μπαίνει στο κύκνιο άσμα του παιχνιδιού. Νάτο εδώ ο Ζήγεκ διαβάζει τέλεια την κίνηση του Βέγκα και όχι απλά διαβάζει τέλεια την κίνηση του Βέγκα, διαβάζει τέλεια και το πόση δύναμη πρέπει να βάλει στην μπάλα, κάνοντα αυτή την πάσα. Ο Βέγκα είχε πάρα πολύ χρόνο για να κάνει λάθο και παρόλα αυτά. Πολύ καλό το σουτ, ακριβώ εκεί που έπρεπε. 2-1 η ΑΕΚ. Θα πάρει μια νίκη πολύ σημαντική για την πορεία τη στο πρωτάθλημα. Θα ήταν καταστροφικό να έχουμε μια ακόμα πολύ βαθμών. Τρία γκολ στο πρωτάθλημα για τον Αλέξη Βέγκα, ο οποίο βέβαια στα τελευταία επεισόδια είχε ανεβάσει τρελά τι αποδόσει του. Αρχίζει και δείχνει γιατί τον πήραμε. Νομίζω ότι αυτή, αυτό το αποτέλεσμα είναι αντάξει τη εμφάνισή μα. Ε, θα κλειδώσει τώρα κιόλα η νίκη. Ακούγεται το σύρμα τη Λίξη των Βοπαρίνα. 2-1 η ΑΕΚ. Μια νίκη προ του φίλου τη. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Ο Τζαλό ήταν στι κερκίδε. Το είδε το μάτσο. Με δίνα είδε τι έχασα. Αλλά εντάξει, δεν αυτό. Εμεί φταίμε. Αλλά ναι, ο Τζαλό ήταν στι κερκίδε. Είδε μια πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μουκουντή και από τον Γιακουμάκη. Παρότι ο Μουκουντή ίσω λίγο για τον γκολ που φάγαμε. Ε, και από τον Χατζηδιάκο, συγγνώμη. Αλλά ναι, και το Γιακουμάκη βέβαια είχε καλή εμφάνιση, ο οποίο έβαλε το πρωτοκόλλ. 2-1 η ΑΕΚ, πολύ καλό πρώτο για σήμερα. Μετά από αυτό το match, η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται στην ισοβαθμία με την Μονακό. Έχουμε 34 βαθμού. Σε 34 έχει και η ομάδα του Ρπεγκυπάτου, με τη βασική διαφορά ότι η Μονακό έχει μια αγωνιστική παραπάνω. Οι μόνε δύο ομάδε από το top 5 που δεν έχουν φτάσει ακόμα στου 20 αγώνε είμαστε εμεί και η Λίλ, και αυτό δεν είναι τυχαίο, μια και οι δύο θα αντιμετωπίσουμε έναν άλλον. Σε αυτό το match που έρχεται μόλι τώρα, ότι ο Γκοτζαλό λοιπόν, ο οποίο άφησε τη Λίλ, που ναι, είναι πάνω στο αλλά ιστορικά σε αυτέ τι δύο σεζόν δεν τα έχει πάει καλύτερα, καλύτερα από εμά. Την άφησε για την υπόσχεση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που μπορεί να του δώσει η ΑΕΚ. Αλλά σήμερα, ξεκινώντα το πρώτο παιχνίδι το βασικό, θα πρέπει εναντίον τη πρώην του ομάδα να δείξει ότι και στο πρωτάθλημα θα τερματίσουμε πάνω του. Και αυτό έχει κάνει, όπω εμεί κάναμε μια επένδυση στον Τιάγκο, έτσι έκανε καθώ μια επένδυση σε εμά. Και Πρέπει να παίξει καλά, πρέπει να περάσουμε τη λήξη στο πρωτάθλημα. Αν κερδίσουμε, καπαρώνουμε την τέταρτη θέση και πάμε και στο μείον ένα από την τρίτη θέση που βρίσκεται αντίπαλό μα. Πολύ λοιπόν σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα αυτό. Τεράστιο ματ. Για πάμε. Όλα έτοιμα λοιπόν, κυρίε και οι κύριοι. Ξανά στον βαπαρίνα με τι κάμερε. Προφανώ να εστιάζουν πάνω στον Τιάγκο Τζαλό, τη νέα μεταγραφή τη Ένωση που μάλιστα η μοίρα του έλειπε, του έφερε να κάνει τον τεπούντο του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Επιστρέφει το 4-4-2 να πούμε εδώ πέρα στο σημερινό παιχνίδι. Κλασικό όπω το ξέρετε. Με τον Νουάμα και τον Επινέδα στα άκρα. Τούμα και Σιμάνσκι στα χαφ. Και ο Βέγκα μαζί με τον Πογέ στην κορυφή τη επίθεση. 4-4-2 λοιπόν το πρώτο σύστημα το οποίο θα αγωνιστεί. Ε, στο οποίο θα αγωνιστεί ο παίχτη ένα Ο οποίο έκανε και την πρώτη επαφή τώρα για να βρει τον Εντέντιτ. Εντέντιτ στον Πογέ. και πάλι στον Εδέδιτς. Ο Βόσνιο θέλει να δει τον ε... Βέγκα Θα διώξει ο Αλεξάνδρο. Και ο Νταλό θα χάσει τον Καλάιτζιτ. Μπονταρέγκο πάλι στον Ουνά. Τον χάνει και ο Τούμα. Ξελίστο ιστορία εδώ με τον Ουνά ή η Λίλ. Πάσα είναι καλή. Ο Τζαλό απλώνει το πόδι του. Η σωματοδομή του είναι ένα από του βασικού λόγου που αποκτήσαμε. Ένα ελάνκι λέγκι έτσι παίχτη που λέμε. Και ο Νουάμα τώρα σε μια χαρακτηριστική πλέον κίνηση με πολύ χώρο από την πλευρά του. Και είναι το 1-0. Να που βολεύει το 4-4-2 και να που βολεύει ένα παίχτη από τον Νουάμα. Και πού βολεύει να παίζει με ψηλή γραμμή και να έχει τέτοια ψηλά αλλά τεχνικά σέντερ backs όπως είναι ο Τζαλό και κατ' επέκταση κάποιες φορές και μου κουντί. Πέκτε παίκτες δηλαδή που μπορούν να κλέψουν και να βγάλουν μια πάσα, έχουν το μάτι δηλαδή για το κάτι παραπάνω. Παίκτες που με ένα πάτημα του κύκλου απλώνουν το μεγάλο του πόδι και κλέβουν την μπάλα. Και δημιουργείται πολύ γρήγορα μια κόντρα. Και όταν έχει εξτρέμ σαν τον Ουάμα, να πώ έρχονται τα τέρματα. Ένα-0 για την ΑΕΚ σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε δώσει στο πρωτάθλημα φέτο. Αν όχι το πιο σημαντικό, ανοίγουμε νωρί το σκορ με τον Έρνεσ Νουάμα. Η ΑΕΚ πηγαίνει σε αποδητήρια όντα η καλύτερη ομάδα. Έχοντα προηγηθεί με τον γκολ του Έρνεσ Νουάμα αρκετά νωρί το μάτι και μια ευκαιρία να διπλασιάσει το προβαδισμά τη με τον Αλέξη Βέγκα. Έχουμε τι περισσότερε φάσει. Ο Τζαλό και ο Μουκουτί προ το παρόν φαίνεται να έχουν μια πολύ γη συνεργασία πίσω. Μα ενδιαφέρει σαφέστατα κι αυτό. Αλλά ναι, με τον γκολ του Νουάμα στο 18 η ΑΕΚ πηγαίνει σε αποδητήρια. Με το κεφάλι ψηλά και ναι, έχοντα ένα αποτέλεσμα που προφανώς μας βολεύει πάρα πολύ για να κρατήσουμε τον έλεγχο του δεύτερου Έχει τον ε, Μπογέ και τον βλέπει μια πολύ ρα πασανού άμα θα προλάβει τώρα ο Μπογέ την πίεση. Νομίζω προλαβαίνει ο Αργεντινός, θα βγάλει και το σουτ ούτε τώρα. Τρίτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ -E στο μάτς. Ούτε αυτό εντός στόχου. Ανοίγει για τον νε, Νουάμα. Νουάμα έχει σκοράρει δύο ένα θέλει και δεύτερο. Ο Σεβαλιέ τελευταία στιγμή επεμβαίνει. Ανεβάσει την πίεση τη ΑΕΚ. -E. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν της αρκεί αυτό το 1-0. Το corner κόρνερ... μου φύγε λίγο εδώ δεν είναι καλό. Ο Σεβαλιέ μαζεύει εύκολα για να κερδίσει την μπάλα και να βρει τον Μπογιέ. Μπογιέ πατάει για τον Εβέγκα. Βέγκα το πλασένει το 2-0. Αυτό που ψάχνει η, η ώρα. Η ένωση διπλασιάζει το προβάτισμά τη. Με ποιον άλλο με τον Αλέξη Βέγκα. Πολλέ μα πρέπει να πάνε στον Λούκα Μπογιέ που είσαι το κομπόζουρ. Να κρατήσει την μπάλα, να μην βιαστεί. Πολλέ φορέ έχει σουτάρει από εκείνο το σημείο η ΑΕΚ. Δεν τι έχει βγει σε όλε. Μόνο μία που ήταν και το πρώτο γκολ. Έδωσε στον Βέγκα και αυτό σχετικά τα ανακλαστικά γρήγορα να προλάβει να βγάλει το σουτ πριν ο Καστέγιο Τζούνιο απλώ το πόδι του. Είναι το 1-0 με ένα πολύ καλά τοποθετημένο πλασέ στο βάθο τη αισία του Σεβαλιέ. Η ΑΕΚ διπλασιάζει και πλέον να κρατάει αγκαλιά την νίκη. Μετά τον κόλλη, η Ένωση κάνει δύο αλλαγέ. Πάλμα και Ζήγε στη θέση των ε, Ορμπελίν, Πινέτα και Νουάμα. Και επίση και ο Τούμα παραχωρεί θέση του στον Μπακασέτα. Ένα τέταρτο μένει ακόμα. Τρει αλλαγέ για τον ε, Ματία Αλμέιδα. Η ΑΕΚ προσπαθεί να διατηρήσει το και, αν βγει, καθώ βάλαμε επιθετικού μέσα, να βάλουμε και ακόμα ένα γκολ. Να κάνουμε μερικέ ακόμα φάσει. Offside εδώ πρέπει να υπάρχει. Όχι, κάποιο φάουλ έχει γίνει. Ο Πάλμα θα κλέψει ωραία την μπαλά. Για να δούμε ο Δουριανό τώρα στην πρώτη προσπάθεια. Σηκώνει για το Βέγγα. Βέγγα ωραία με το κεφάλι στον Εμπογέ. Εμπογέ είναι υπέροχο κοντρόλ. Κρατάει την μπαλά ξανά στο Βέγγα. Η για το τρίτο και το βάζει. Κατευθείαν μετά τη σέντρα. Πολύ ωραίο τέρμα που δείχνει επιθετική ηρεμία. Κάτι που μα έχει λείψει σε πάρα πολλά επεισόδια. Και σήμερα το βλέπω και εν Γαλατά είναι και πολύ θετικό. 3-0, κατευθείαν μετά το δεύτερο γκολ, πολύ ωραίο το control του Μπογέ ξανά. Δεν βιάζεται, βρίσκει τον ε. Βέγα και ξανασκοράρει ο 3-0 λοιπόν για την ΑΕΚ στο πιο κομβικό, στο πιο κομβικό παιχνίδι πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, σε, αυτό το, σε αυτή τη σεζόν. Μπράβο λοιπόν στους παίκτες Ένωση, στους επιθετικούς κυρίως. Το μάτι είναι δικό μας. Ο Μάνσκι προσπαθεί να κλέψει τον Ουνάζι, όλα τα καστερίσουν, το μάτι είναι δικό μας και θα είναι και δικό μας με clean sheet για την ένωση. Φανταστική εμφάνιση από κάθε απόψη. Το 4-4-2 έκανε τα μαγικά του ξανά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η μία Απλά να εμπιστευτώ το, το σύστημα μόνιμα. 4-4-2 μα έχει βγει σε αυτό το career mode. Δύο γκολ ο ένα γκολ ο Νουάμα. Πολύ καλό ο Μπογέ με τις Δεν πρέπει να τον αφήσουμε στην άκρη επειδή δεν έβαλε γκολ. Ήταν μια πολύ θετική παρουσία. Και να πω παιδιά την αλήθεια, νομίζω ότι μου και Τζαλό έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι και οι δύο. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να έχω είναι ότι είναι αρκετά παρόμοιοι στο gameplay και γενικά μου αρέσει να έχω έτσι λίγο αλλαγέ στον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό ε, με ενθουσίασε και η περίπτωση του Μεντίνα, που σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό το feeling του in-game από τον Μουκουντή. Αλλά μου αρέσουν και οι δύο πολύ. Και ναι, ο συνδυασμό θα μου πάρει λίγο καιρό να το συνηθίσω, αλλά στο πρώτο match clean sheet, το οποίο είναι είδηση γιατί δεν κάνουμε clean sheet σε αυτό το career μου. Οπότε πολλά μπράβο και στον Τζαλό για ένα πολύ καλό τεμπούτο εναντίον τη πρώην του ομάδα. Η ΑΕΚ ανεβαίνει στην τέταρτη θέση, στο μείον από την τρίτη. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι θα το κάνουμε quick sim. Παίζουμε λοιπόν με την uh, Ozer, γιατί θα το κάνουμε quick sim για να προλάβουμε να βγάλουμε στο σημερινό επεισόδιο το μάτς με την Γαλατά Σεράι και η ΑΕΚ με δύο γκολ του Αντούνα και ένα του Ελσεραουή. Ε, νικάει 3-1 την Οζέρ. Πολύ καλό λοιπόν ο αποτέλεσμα στο quick sim. μια νίκη που πρέπει να την πάρουμε εδώ πανεθνικό χάνει από την Brest. Και έχουμε τώρα το μάτς με την Γαλατά το οποίο θα το παίξουμε. Όπω σα είπα, γι' αυτό κάναμε μάλιστα quick sim το παιχνίδι με την Οζέρ για να προλάβουμε. Αλλά για να πάμε τώρα στην Ligue Ελίγ... A να δούμε πού είμαστε. Είμαστε στην τρίτη θέση, κυρίε και κύριοι. Με αυτή τη νίκη περνάμε την Ελίλ, η οποία έχει ένα πολύ κακό φεγγάρι με δύο συνεχόμενε ήττε. Είμαστε στην τρίτη θέση, στην ισοβαθμία με την Marseille. Αν και η Marseille είχε ένα μάτ λιγότερο. Να λοιπόν, που στο σημερινό επεισόδιο όλο μα το campaign, στο πρωτάθλημα που κάπω είχε πάει να χαλάσει με τα προηγούμενα δύο επεισόδια σώθηκε. Πολύ καλά τα αποτέλεσματα για την ΑΕΚ που ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Αυτή είναι η δεκάδα που κατεβάζουμε εναντίον τη Γαλατά Σεράι. Το 4-4-2 επιστρέφει με σχεδόν βασικά ολόιδια μορφή με αυτή που είχε στον παιχνίδι με την Λίλ. Πάμε σε όλο τον αλλάξο τη φανέλε γιατί με τι πορτοκαλί θα μπερδευόμαστε. Και ναι, ταξιδεύουμε στην Κωνσταντινούπολη για ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Η Αξανά μέσα στην πόλη για ένα μάτς εναντίον ένας πολύ σπουδαίου αντιπάλου. Ο πρώην ε, στάρ της Γαλατά, ο Ζήγες, είναι στον ε, Πάγκο, θα παρακολουθείς από τον Πάγκο, ίσως συμμετέχει κάποια στιγμή, αλλά ναι, με βέγκα και εμπογές στην κορυφή και τα κυτρινόμαυρα, όχι τα πρωτοκαλί που βλέπουμε τώρα, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για ένα τεράστιο μάτς εναντίον μιας πολύ δύσκολη αντιπάλου, με στόχο το εισιτήριο για τους 16 του Europa League. Όλα έτοιμα λοιπόν, ΑΕΚ, Γαλατά. Πάμε. Να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι που προφανώ ε, έχει πάρα πολλά επίπεδα άγχου. Ε, Γύρω του η ΑΕΚ είναι η ομάδα με τη λιγότερη εμπειρία. Στην Ευρώπη η Γαλατά έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερο. Μπέτσει όπω ο Ικάρδιο, ο Ζανιόλο, ο Ζαχά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. σα ίσα μπορώ να πω ότι για preliminary round μπορεί να είχαμε και μια στι πιο δύσκολε κληρώσει ω ομάδα που έρχεται στο Champions League. Οπότε ναι, όλα έτοιμα ακούγεται η του Europa. Η μέρα αναμένεται τεράστια. Το πρώτο ματ ε, τη ΑΕΚ εναντίον τη Γαλατά. Αυτή τη στιγμή στι οθόνε σα. Α ελπίσουμε, α ευχηθούμε στην ΑΕΚ καλή τύχη. Τα έχει πάει πολύ καλά σήμερα. Α ελπίσουμε να συνεχίσει με τον Βέγκα να έχει την πρώτη επίθεση. Μαρκάρτα τον Ιγκλέσια θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει μπαλά, ο Βέγκα έχει ελευθερωθεί στα άκρα. Πινέδα στην μέσα, ο Βέγκα θα τη χάσει από τον Νεαρό. Ο 20χρονο ε, Ιγκλέσια. Τον έκανα σκάουτ να πω εδώ, όταν τον είδα. Και έχει 76 overall και είναι μόλι 20 ετών από την Αργεντινή. Αρκετά ενδιαφέρον prospect. Πολύ ωρατόλο βάζει το κορμίτο εδώ να κλέψει από τον ε, ε, Ζανιόλο και ο Ζαχά κάνει ένα κακό τάκλι. Ο Τζαλό καρτάει υπέροχα μπάλα πάντω για να βρει τον Πινέδα. Ο Μπελίν Πινέδα τώρα μαρκάρτα τον Ιγκλέσια θα ξεφύγει. Τι θα κάνει, κακή πασα παράλληλη. Σαν παράδειγμα το σημείο εδώ. Ένα τεχνικό λάσο από τον Πινέδα. Ο Τζαλό σβήνει τον Τζαχά. Θα τη χάσει την μπάλα ο Τζαχά σε δύσκολο σημείο για τον Τάιλαν. Στον Ικάρντι, τι κάναμε εδώ. Αυτό μου θυμίζει αληθινία, Εκ. Η Γαλατά ανοίγει το σκορ με πολύ χαζό τρόπο. Τζαλό χάνει την μπάλα, ο Ντραγκόφσκι βγαίνει και πέφτει. Ο Μουκουτί μετά τι να κάνει. Υπήρχε άδειο τέρμα και ο Εκάρντι εκτελεί. Τραγικό, τραγικό τρόπο να φάμε γκολ. Μια βλακιά μετά την άλλη του ψεύω το αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων. Ένα-0. Πάμε, συγκεντρωνόμαστε. Υπάρχει ψωμί στο ματ. Θα βρει τον Βάγνερ. Βάγνερ στον Σιμάνσκι. Αυτό στον Πινέδα. Πινέδα. Όχι, δεν δημιουργεί καλού χώρου στο σύστημα σήμερα ή καλύτερα η Γαλατά <ΣΣΣ> μα κλείνει. Και τώρα έχει μια ευκαιρία με τον Μουκουντή να κλέβει στα όρια τη περιοχή. <ΣΣ> και κόκκινη κάρτα, τι! <ΣΣ> Από το κακό στο χειρότερο η σημερινή ημέρα. <ΣΣ> Όχι απλά είναι μια κόκκινη για τον Μουκουντή, αλλά χάνει και το επόμενο παιχνίδι. <ΣΣ> για να δούμε εδώ τι έχει γίνει. <ΣΣ> Α ελπίσουμε ότι δεν είναι πέναλ τουλάχιστον. Τα παιδιά είναι ακριό αυτό. Τι, τι κόκκινη. Πού την είδε. Πού την είδε. Τέλο πάντων, μα καταστρέφει <ΣΣ> λίγο το μάτσο εδώ. Πάμε για αλλαγή. Δεν θα βγάλω άλλο Θα βάλω το Σιμάνσκι <ΣΣ> και μπλα ε, τι να πω. Τι να πω. ΦΥΦΑ ε, είσαι σκουπίδι ρε φίλε. Αλήθεια. Να δούμε τώρα το φάουλ. Πολύ καλό σημείο. Το πουθενά. Πραγματικά από το πουθενά. Πάει για το 2-0. Αδιανόητο χτύπημα. Ο Κάναγιαν. Βάζει ένα από τα πιο άπια στα φάουλ που έχω δει στο FC φέτος. Ε, όχι απλά μου κουντίνε έξω. Τον έχουμε χάσει και το επόμενο μάτς. Και αν πρέπει να επιστρέψουμε από ένα 2-0 που διαμορφώνεται τώρα, θα τον χρειαστούμε. Πίθανο γκολ. Πώ το βάλα αυτό με 70, 70 FK accuracy και 79 shot power, ένα θεό ξέρει. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε, ρε φίλε. Απίθανο γκολ, πραγματικά απίθανο. Βρίσκει τον Τούμα. Τούμα. Τούμα με χώρο, Τούμα με πολύ χώρο. Το σουτ είναι υπέροχο, Ιάκ μειώνει στο 30. Με 10 παίκτε. Διαμορφώνει ένα σκορ το οποίο νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή άμα μας πει κάποιος αυτό είναι το, το αποτέλεσμα πάρτε το και πηγαίνετε στη Νέα Φιλαδέλφια με αυτό νομίζω ότι το παίρναμε 2-1 πανέμορφο γκολ του Τούμα, πολύ ωραίο το τελείωμα συνεχίζει να είναι από αυτή τη σεζόν ο Μαλτέζος για εκμειώνει και παγώνει σε μεγάλο βαθμό τους παίκτες της Γαλατά οι οποίοι και αυτοί και οι οπαδίτες νομίζω ότι είχαν προετοιμαστεί για διασυρμό. Έτσι πως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, αλλά όχι η ΑΕΚ δείχνει ότι και με 10 παίκτες έχει δόντια. Δανιόλο, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, κουτουλού, το σουτ, στα κουτουρού, ή στα κουτουλού. Έχω τρελό χιμωρό, φίλε. δηλαδή, παθαίνω πλάκα. Ε, ένα λόγο καθυστερή έχει δώσει διατή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στο 4 και 47 και του αφήνει να έχουν το corner. Νομίζω ότι σήμερα μιλάμε για την μεγαλύτερη διατητική σφαγή που έχουμε αυτό το career mode. Γιατί τώρα μπήκα ένα γκολ. Έχει χα. Ε, εντάξει, παιδιά, είναι, είναι αστείο. Ένα λεπτό καστερή έχει δώσει και είμαστε στο 6. Έτσι. Έχει δώσει ένα λεπτό καστερή και είμαστε στο έκτο λεπτό. Και η Γαλατά έχει σκοράρει. Έχει δώσει ένα φάουλ που παίζει να μην είναι και φάουλ. Έτσι. Και όχι απλά έδωσε το φάουλ, αλλά έδωσε και κόκκινη κάρτα στον παίχτη μα. Είναι σφαγή το σημερινό. Είναι πραγματική σφαγή. Η ΑΕΚ με κάποιο τρόπο πρέπει να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα καθώ πηγαίνει από διτήρια με το 3-1 και προφανώ και θα σφυριχτεί αμέσω. Ε, εντάξει, είναι αστείο αυτό που γίνεται σήμερα στην Τουρκία, είναι πραγματικά αστείο. Ντέτιτ ανεβαίνει με την μπάλα για την ΑΕΚ. Θα παίξει για τον Μπογέ, είναι πολύ καλή πάσα. Ο Μπογέ μένει να κρατήσει ο καράτα. Θα κλέψει. Η ΑΕΚ θα πιέσει ψηλά και το διαβάζει ο παίκτη γαλατά και διώχνει. Ο Άμα είναι αρκετά πιο γρήγορο από τον Ρο. Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο Έρνε. Ο ο Ρο θα βάλει το πόδι του εκεί και θα μαζέψει ο κύπερ τη γαλατά. Ο Μπατούχαν εκτελεί ο Πινέδα. Θα πιάσει μια κεφαλιά από δύσκολο σημείο ο Βέγγα. Ζανιόλο τώρα. Θέλει να κρατήσει κατοχή, θέλει να πάρει καθυστερήσει. Yeah, θέλει ένα, γκολ, ένα ακόμα γκολ βασικά για να κάνει ζωή τη κάπω πιο εύκολη. Αλλά δεν θα το έχει. 3-1. Ε, νομίζω εντάξει, όλοι είδαμε τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, και χωρί το μου ακόμα δεν πειράζει. Δεν πειράζει, νομίζω ότι καύσμα μα δίνουν κάτι τέτοια. Υπάρχει ακόμα το Μάτς τη Φιλαδέλφια. Μπορεί οι παίχτε τη Γαλατά να χαίρονται που πήραν μια τέτοια ξεφτυλισμένη νίκη. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Τέτοια σφαγή σε FIFA. Η Γαλάτα το έκανε. Πάντω. Πήρε εν τέλει το 3-1. Παρά τι πολύ παλικαίε προσπάθειε των παίκτων τη ΑΕΚ. Νομίζω ότι το 2-1 θα ήταν ένα πιο σωστό αποτέλεσμα. Με βάση το ότι έχουμε και μια άδικη κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, η ΑΕΚ χωρί υπηρεσίε του Μουκουδί θα πρέπει να το παλέψει στη Νέα Φιλαδέλφια. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι μπορούμε. Και πιστεύω ότι πάει για να γίνει χαμό. Αυτή η πρόκληση του 16 θα είναι. Νομίζω ότι άμα την πάρω, θα την ευχαριστώ πιο πολύ και από τον κερδισμένο τελικό κυπέλου πέρυσι. Όλα για όλα λοιπόν θα δώσει... είναι έτοιμη να δώσει η Ένωση. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν θα είναι εύκολο και δεν θα γίνει στο σημερινό επεισόδιο. I can add on breast. Έτσι θα ξεκινήσουμε το επόμενο επεισόδιο, και μετά έχουμε να παίξουμε με την γαλατά. Ε, Κάπω έτσι λοιπόν θα πάνε τα πράγματα. Για ένα επεισόδιο, το επόμενο, το οποίο νομίζω είναι από τα πιο αναμενόμενα που έχω κάνει ποτέ. Δεν μπορώ να περιμένω να έχω την ευκαιρία. Να πάρω εκδίκηση για την απόλυτη σφαγή που έγινε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. ΑΕΚ λοιπόν εναντίον Μπρέστ, έχουμε τη Γαλατά, έχουμε την Ρεν και έχουμε και ένα πολύ δύσκολο μάτι κυπέλου εναντίον τη Μαρσέη. Σε ένα επεισόδιο που αναμένεται να είναι λίγο παλούκι το επόμενο, αλλά θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε γιατί μπορούμε. Νόκαουτ παιχνίδια, κρίσιμα παιχνίδια, τεράστια παιχνίδια. Η ΑΕΚ πάει για να πάρει εκδίκηση στη Νέα Φιλαδελφία. ΑΕΚ λοιπόν εναντίον Γαλατά, σε επόμενο επεισόδιο, ευχαριστώ πάρα πολύ το σημερινό. Συγγνώμη που δεν καταφέρα να κερδίσω. Ξέρω ότι αρκετοί από εσά το θέλατε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε το επόμενο μάτσο. Νομίζω ότι το έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε σίγουρα δύο γκολ και ό,τι άλλο έρθει. Είδαμε σήμερα ότι μπορούμε να βρούμε αυτά τα δύο γκολ. Παίζαμε με λιγότερου παίκτε, βέβαια. Μα τύχει αυτό. Και πιστεύω ότι το έχουμε. Το έχουμε. Α ελπίσουμε έτσι έναν λίγο καλύτερη. Και θα δούμε πώ θα τα πάει η Ένωση όταν έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσει ξανά τη Γαλαδά. Αυτή τη φορά με καλύτερε ελπίζω συνθήκε. Αυτό το σημερινό επεισόδιο λοιπόν, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα άσχημα τα πράγματα στο γυρόπα, αλλά γυρνάει το πράγμα. Και α αφήνω έτσι. Σπάσου like, tip, subscribe και τα λέμε πάρα, πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Και ναι, όπω πάντα, τι άλλο. Γεια σα.